κατέναξα τη δική του κρίση και σίγουρα σε κάθε περίπτωση υπεύθυνα τοποθετήθηκα στο ερώτημα που έχει θέσει ενώπιον του στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τη ΟΕΛΜΕΚ. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι το αποτέλεσμα δείχνει ακριβώς το πόσο προβληματισμένοι είναι οι καθηγητές με τη νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών. Ναι, κύριε Χαριζάβα, το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο, ναι ή όχι σε απεργίες στην περίοδο των εξετάσεων. Είπαν όχι οι καθηγητές. Υποθέτουμε ότι θα υλοποιηθεί ό,τι προβλέπεται μέσα από την νομοθεσία. Ναι, αυτό έχουν απαντήσει σήμερα οι εκπαιδευτικοί. Απάντησαν με ένα ποσοστό της τάξης του 95% όχι σε απεργίες ή στάσεις εργασίας τις ημέρες των εξετάσεων. Και ναι, στις εξετάσεις τετραμήνων. Ναι, ακριβώς τις εξετάσεις των τετραμήνων. Ακριβώς. Τις ημερομηνίες που θα γίνουν οι εξετάσεις των τετραμήνων. Αυτό έχουν απαντήσει. Και νομίζω από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του ιδίου του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει με βάση την νομοθεσία, την οποία πρέπει να πω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα και στρεβλώσεις. Και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να αρχίσει ένας διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της νέας ηγεσίας της Συνομοσπονδίας των Γονέων, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας για την εξέβρεση ενός σωστού σχεδίου αξιολόγησης προς όφελος πρωτίστως των μαθητών. Άρα εφαρμόζονται οι εξετάσεις τετραμήνων και στην πορεία μέσα από διάλογο να διορθωθούν οποιαδήποτε προβλήματα εντοπιστούν. Η εφαρμογή, το λέω ξανά ξεκάθαρα, είναι θέμα του ιδίου του Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι θέμα της ΟΕΛΜΕΚ. Σήμερα απάντησαν οι εκπαιδευτικοί, απάντησαν όχι στις απεργίες. Από εκεί και πέρα λέω ξανά ότι είναι πλέον ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Συμφωνούν όλα τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ, εννοώ στο διοικητικό σας συμβούλιο, με αυτή την τοποθέτησή σας, κύριε Χαριζάβα? Διότι ακούμε άλλες απόψεις από κάποιους. Για ποια τοποθέτηση μιλάτε? Την συγκεκριμένη τοποθέτηση, ότι ψήφισαν οι εκπαιδευτικοί, 55% λένε ναι, θα συμμορφωθείτε με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για διεξαγωγή των εξετάσεων. Διότι ακούμε κάποιες άλλες τοποθετήσεις από μέλη σας. Να σου πω, εκείνο που έχουν ψηφίσει σήμερα οι εκπαιδευτικοί είναι όχι στις απεργίες κατά ένα ποσοστό 55% τις ημέρες των εξετάσεων. Πρέπει να πω όμως ότι οι προβληματισμοί μας για το νέο σχέδιο να ξέρει το αξιολόγηση των μαθητών, σίγουρα διατηρείται. Παραμένουν οι προβληματισμοί. Μάλιστα. Τι θα συμβουλεύατε τους μαθητές που προγραμματίζουν αύριο 2 ώρες αποχή από τα μαθήματά τους? Ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτό είναι θέμα των μαθητών και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να εμπλακούμε στα εσωτερικά της ΕΨΕΜ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριζάβα.